Άλλη κινητοποίηση τότε και αντί για να δώσουν αυξήσεις, αντί αυξήσεων έδωσαν αυτό το προνόμιο στους εργαζόμενους. Κοιτάξτε, τότε μπορούσαν να δώσουν αυτά τα προνόμια. Τώρα δεν υπάρχει πολυτέλεια και μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Ότι οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν μια αύξηση περίπου στο 20% που θα κλείσει το τέλος του χρόνου. Τη στιγμή που ο προηγούμενος πάλι διοικητής είχε υπολογίσει για αυτή τη χρονιά ένα μόλις 5%. Καταλαβαίνεις λοιπόν την διαφορά του σχεδίου. Πώς το δέχτηκαν οι εργαζόμενοι αυτό, Νίκο, πώς το δέχτηκαν αυτό με τα προνόμια? Υπάρχουν αντιδράσεις πάνω σε αυτό το οποίο είπες λίγο νωρίτερα. Ναι. Ότι αυτό ήταν ένα προνόμιο για να μην μας δώσουν μια αύξηση. Αλλά νομίζω ότι πλέον αυτά τα προνόμια δεν μπορούν να υπάρχουν. Δεν μπορούν να σταθούν, λες, δεν μπορούν να σταθούν σε αυτήν την αγορά. Με το ανταποδοτικό που έθεσε θέμα επίσης ο Υπουργός, το ζήτησε να γίνει. Και αυτό με τα προνόμια το ζητάει ο Υπουργός, δεν το αποφάσισε. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Το ζητάει ο Υπουργός. Το ζητάει από τη ΔΕΗ. Από τη διοίκηση της ΔΕΗ. Το ζητάει από τη διοίκηση της ΔΕΗ. Ζητάει επίσης να περικοπούν και άλλες δαπάνες 10 με 15% για το 2012. Ζητάει επίσης η μισθοδοσία, οι περικοπές στη μισθοδοσία να φτάσουν στα 692 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο να γίνουν αυτό, να κοπούν επιδόματα κτλ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κατηγορίες εργαζόμενων μέσα οι οποίοι είναι δικημένοι στη ΔΕΗ. Έτσι, το ρίχι. Ασφαλώς. Δεν μπορεί να κόβει μισθού από αυτού που είναι 24 ώρες 24 ώρες. Μα δεν μπορεί να είναι οριζόντιο το κόψιμο. Ούτε από αυτού, ούτε από τα παιδιά που είναι αερίτες και πηγαίνουν και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας για να αποκαταστήσουν βλάβες μέσα σε χιονοθύελες, σε κακές συνθήκες κτλ. Προφανώς δεν μπορεί να είναι οριζόντιο αυτό. Δεν μπορεί να είναι οριζόντιο. Η ΔΕΗ τώρα με στην κακή οικονομική κατάσταση που την κατάφερε να φτάσει, την κατάφερε μεγάλο κατόρθωμα. Μεγάλο κατόρθωμα, έτσι. Πρέπει να κόψει σχεδόν από παντού, αν θέλει να επιβιώσει. Αλλιώς, γιατί λόγω λήψης σχεδίου δεν μπορεί να βγάλει τα λεφτά της. Νίκο, αυτό το σχέδιο για ιδιωτικοποίηση τμήματων της ΔΕΗ προχωράει, θα προχωρήσει, το σκέφτονται? Γιατί λόγω μεγάλης επιτυχίας του δημοσίου θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Θα προχωρήσει, αλλά δυστυχώς θα προχωρήσει εις βάρος του δημοσίου. Έτσι. Δηλαδή, αυτή την επιχείρηση, αν είχες προχωρήσει σε μια μετοχοποίησή της πριν από 2-3 χρόνια, θα έβγαζε σχεδόν τα διπλάσια, τα τριπλάσια χρήματα από ό,τι θα κάνεις τώρα και θα την κάνεις και με πολύ κόπο και με πολύ με πίπονες διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι δεν σώζεται. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ το 2013. Οι ΔΕΗ όντως, αν την πάνε, συνεχίζουν να την πηγαίνουν έτσι, θα κηρύξει τάση πληρωμών και το μπαμ το οποίο θα κάνει δεν θα είναι το μπαμ της Ολυμπιακής, ακριβώς που το ακούσαμε εδώ στην γειτονιά, θα το ακούσουν μέχρι την Κίνα. Άσε το πόσο θα φτάσει, Νίκο, το ρεύμα πια. Γιατί ακούω να λένε ότι το ρεύμα είναι πολύ φτηνό στην Ελλάδα. Αρχίζει πάλι αυτό το story. Αν είναι δυνατόν μια χώρα που έχει δικά της νερά, που ακριβώς έχει δικούς τους λιγνίτες, να μην είχε και φθηνό ρεύμα. Έτσι. Δεν είναι φθηνό το ρεύμα στην Ελλάδα. Έτσι. Σε σχέση με την αγοραστική δύναμη πλέον των Ελλήνων, το ρεύμα δεν είναι φθηνό και να το αφήσουν αυτό το επιχείρημα, γιατί το παίζουν ακούω, και με τα νεύρα του καραμέλα, κόσμου. Η γνωστή καραμέλα. Έτσι, παίζουν με τα νεύρα του κόσμου που το πληρώνει. Κανονικά θα έπρεπε αυτό το φθηνό ρεύμα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα χρήματα τα οποία είχαν μπει στο κουμπαρά της ΔΕΗ, να έχουν γίνει επενδύσεις, να έχουν γίνει καλώδια, προκειμένου τα νησιά μας που έχουν το πλούσιο υλικό δυναμικό και η υπόλοιπη χώρα που έχει τη δυνατότητα να παράγουν ενέργεια από τον ήλιο, έτσι, από τον ήλιο, να έχουμε πάει σε αυτή την εποχή. Και εμείς αντί να πάμε σε αυτή την εποχή, ακόμα καθόμαστε να σκεφτούμε το τι θέλει ο κύριος Φωτόπουλος και η παρέα συνδικαλιστών, οι οποίοι ευτυχώς έχουν διοριστεί σε άλλες θέσεις θυγατρικών της ΔΕΗ. Πρέπει να τα λέμε και αυτά για να ξέρουμε το τι ακριβώς γίνεται μέσα στην επιχείρηση. Έτσι. Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Γεια χαρά. Να έρθουμε εδώ τώρα στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο, που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Και εσείς. Γιατί έχουμε μεγάλα θέματα στον τομέα σας. Σε ναι, σημαντικά. Ξεκινάνε κινητοποιήσεις και οι φαρμακοποιοί για τη μείωση που ανακοινώσατε στο Υπουργείο στα κέρδη των φαρμακείων. Ξεκινάνε κινητοποιήσεις και οι γιατροί από αρχές του χρόνου, δηλαδή θα μας σπάσουν το ρόδι κανονικά με κινητοποιήσεις. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Κύριε Οικονόμου, βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφετε. Αλλά συγχρόνως θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι εντελώς διαφορετική. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται με κανονιστικές πράξεις. Αλλά είστε μαζί στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο είμαστε. Σωστά. Στο Υπουργείο είμαστε μεν μαζί, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, ότι η προσέγγιση δική μας σε όλα αυτά τα θέματα είναι εντελώς διαφορετική, κύριε. Εντελώς διαφορετική. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτό εφαρμόζονται... σημαίνει ότι αν αύριο δηλαδή γίνεται η κυβέρνηση, θα έχετε άλλη προσέγγιση, θα αλλάξετε κάποια δεδομένα από αυτά. Μπορείτε να το κάνετε. Νομίζω δηλαδή, αν περάσουν τώρα όλα αυτά, θα έρθει η Νέα Δημοκρατία μεθαύριο, που από ό,τι φαίνεται από τα γκάλωπ τουλάχιστον πιθανό να είναι κυβέρνηση. Από το στόμα σας θα τα αλλάξει. Αυτή, βέβαια. Θα τα αλλάξουμε όλα. Θα τα αλλάξουμε όλα και σας εξηγώ συγκεκριμένα πράγματα. Όσον αφορά την πολιτική στον τομέα του φαρμάκου, βεβαίως συμφωνούμε απόλυτα
Συμφωνούμε απόλυτα. Ότι θα πρέπει να γίνει, να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος που έχει τεθεί. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει μια μείωση συνολικά της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία να κατεβεί στο 1% του ΑΕΠ. Αυτό πρέπει να γίνει. Και ενδεχομένως πρέπει να γίνει μέσα στο 2012. Αυτό αποτελεί και δική μας θέση. Δεν αφιστάμεθα, δεν απέχουμε από τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί. Τους δεχόμαστε. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτό εδώ θα μπορούσε να γίνει με σύντονα μέτρα και με τη συνεργασία των φαρμακοποιών και κυρίως τη συνεργασία των γιατρών. Γιατί μην ξεχνούμε, οι γιατροί είναι αυτοί που συνταγογραφούν. Οι γιατροί είναι η παραγωγή, οι αυτοί που ξοδεύουν τα λεφτά. Κατά συνέπεια, εάν υπάρχει συνεργασία και μπορεί να υπάρξει. Αλλά και οι γιατροί από ό,τι βλέπουμε. Οι γιατροί αντιδρούν στο θέμα των εργασιακών του σχέσεων. Δεν αντιδρούν στο θέμα της συνταγογραφίας. Ναι. Τουλάχιστον αυτοί που έχουν μια, αν θέλετε, σοβαρή προσέγγιση στα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να μειώσουμε τη φαρμακευτική δαπάνη εφαρμόζοντας εργαλεία που ήδη φτιάχνονται. Για να πούμε και του στραβού το δίκιο, ήδη φτιάχνονται όπως τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία, μπορεί να μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη. Έτσι ώστε να μην καταστεί απόλυτα αναγκαίο να μειώσουμε το κέρδος των φαρμακοποιών σε αυτό το μίζερο τώρα του 17 μείον 1,5%, δηλαδή στο 15 πηγαίνει περίπου. Στο 15. Θα σας πω το εξής. Ναι. Θα σας πω το εξής. Προέρχομαι από την ελληνική επαρχία. Όπως όλοι μας οι περισσότεροι, λένε οι φαρμακοποιοί έχουν δίκιο σε αυτό εδώ, είναι 12% τα έξοδά τους επί της λιανικής τιμής. Με ένα μεικτό κέρδος 15% μείνει ένα 3%. Με 3% ένα μικρό φαρμακείο σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Δεν πρόκειται δεν να βγαίνει. Λέτε. Δεν βγαίνει. Ναι, και κοιτάξτε να δείτε, τι υπάρχει σε μια επαρχιακή πόλη, σε ένα χωριό. Υπάρχει, ναι, αλλά λέει ο κύριος Λοβέρδος ότι είναι επιταγή της Τρόικας. Το 15% το να μειωθεί το περιθώριο κέρδος των φαρμακοποιών. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Μάλιστα. Είναι έτσι, τουλάχιστον έτσι μας δίδεται εμάς. Ναι. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα στην κυβέρνηση, πήρα ένα χαρτί από τον κύριο Βενιζέλο, το οποίο είχε στην θέση τάδε. Έλεγε μείωση του ποσοστού κέρδους βάσει της συμφωνίας του μεσοπροθέσμου στο 15%. Και μάλιστα έλεγε έως το 15%, που το έως δεν το εννοούσε από πάνω, το εννοούσε από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι η Τρόικα βάζει δημοσιονομικούς στόχους. Εάν κάποιος πείσει την Τρόικα ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί. Ή δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο δεν μπορεί υπάρχει, και να αποφευχθεί αυτό. Σας λέγω το εξής. Άρα καταλαβαίνω ότι εσείς είστε κατά αυτής της μείωσης. Είμαστε κατά αυτής της μείωσης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι της Τρόικας είναι άνθρωποι που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες. Ναι. Και ρωτώ εγώ, σε ποιες από αυτές τις χώρες ισχύουν τα συστήματα υγείας που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα? Δηλαδή, να θέλετε να πάμε και στο ζήτημα του ΕΟΠΗ, αυτού του ενιαίου ταμείου. Ναι, ναι, να πάμε κατευθείαν. Ναι. Σας λέγω, ας έρθει ένας από την Τρόικα να μας πει, ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Αυστριακός, ο Ολλανδός, σε ποια χώρα από αυτές ισχύει αυτό το σύστημα που πάμε να εφαρμόσουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα με μία ακόμη ελληνική ευρεσιτεχνία. Σε κανένα. Εγώ ήσα 10 χρόνια στη Γερμανία, δούλεψα στη Γερμανία. Δεν ισχύουν αυτά τα συστήματα, κύριε Κονόμου. Είμαστε μοναδικό παράδειγμα έτσι κι αλλιώς σε πολλά. Ας έρθει ο Γερμανός συνάδελφος ή ο Γερμανός εκπρόσωπος της Τρόικας να μας πει τι γίνεται. Εκεί ο γιατρός που δουλεύει στο ταμείο, πρώτα απ' όλα ο ασθενής δίνει ένα συμβολικό αντίτιμο. Δεν πληρώνει τίποτα από την τσέπη μου. Ένα συμβολικό αντίτιμο, νομίζω 8 ευρώ το τρίμηνο δίνει ο ασθενής στην πρωτοβάθμια στη Γερμανία. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Λοιπόν. Εκεί ο γιατρός, ανά ειδικότητα, αμείβεται ανακεφαλή ασθενούς και ανά επιπλέον πράξεις που κάνει. Έτσι έχει ένα εισόδημα δεδομένο, το οποίο ελέγχεται επίσης και με ένα πλαφόν. Κύριε Υπουργέ, να μείνουμε λίγο σε αυτά, να πάμε στους φαρμακοποιούς, γιατί έχω βλέπω και τον κύριο Λουράντο. Καλημέρα, που είναι κοντά μας πλέον σε απευθεία σύνδεση. Γεια σας, κύριε Λουράντο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Άστε καλά. Αν και δεν ξέρω αν πρέπει να χαιρόμαστε που φεύγει το 11 ή να προβληματιζόμαστε που έρχεται το 12. Αυτό το λέγαμε και πέρσι, σας θυμίζω. Το ίδιο λέγαμε και πέρσι τέτοιες μέρες. Τι θα είναι καλύτερο, θα είναι χειρότερο κτλ. Τώρα, εσείς ξεκινάτε όμως με. Μας κάνετε, πώς λένε, ποδαρικό με απεργία. Έτσι, γιατί, κύριε Λουράντο? Θέλαμε και μάλιστα. Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε. Ειλικρινά σας το λέω και ήδη προβληματίζομαι προσωπικά, όχι μόνο εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, για το τι θα κάνουν οι ασφαλισμένοι, όπως θα μου το λέγατε ούτως ή άλλως. Και πραγματικά θέλω να σας πω το εξής. Ότι μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, ακριβώς μόνο εμείς υποφέραμε. Δηλαδή, σκεφτείτε, η ΔΕΗ έχει να πληρώσει από το Φεβρουάριο. Ασφαλιστικά ταμεία έχουν να πληρώσουν από τον Ιούνιο. Αυτά τα χρήματα όμως εμείς τα έχουμε δώσει στην βιομηχανία. Γιατί η βιομηχανία θέλει μετρητά εδώ και αλλιώς τώρα. Αλλιώς δεν δίνει φάρμακα. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφέστατα, σας το λέω 100%. Και επειδή βλέπω τον Υπουργό εκεί, θα ήθελα να τον ρωτήσω. Αυτά τα μέτρα που εξήγηλε και εξακολουθεί να εξαγγέλνει και θα εξαγγείλει προφανώς και άλλα ο Υπουργός, ο κ. Λοβέρδος, τα έχει υπόψη του. Τον έχει ενημερώσει. Υφυπουργός Υγείας είναι και μάλιστα αν δεν απατώμε. Υπάρχει μία συνδιοίκηση στο Υπουργείο Υγείας. Τα ήξερε. Γιατί? Αυτό κάνει λάθος. Γιατί, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, η συνδιοίκηση είναι μία
συνύπαρξη η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες. Εγώ έχω συγκεκριμένες αρμοδιότητες, παραδείγματος χάρη, μεταξύ των οποίων δεν είναι η φαρμακευτική πολιτική. Αυτή είναι πολιτική που ασκείται από τον συνάδελφο, τον υφυπουργό, τον κύριο Τιμοσίδη. Εγώ δικές μου αρμοδιότητες. Η Νέα Δημοκρατία συμμετέχει στην κυβέρνηση Παπαδήμου και αυτό πρέπει να γίνει πάλι κατανοητό. Αντιλαμβάνεστε, γελάτε, γιατί είναι ένα θέμα. Ναι, γιατί κάθε φορά τα ίδια λέμε. Ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία συμμετέχει στην κυβέρνηση Παπαδήμου, στηρίζει την κυβέρνηση Παπαδήμου. Στους συγκεκριμένους σκοπούς που έχει να εκτελέσει αυτή η κυβέρνηση. Και την τιμάμε αυτή την κυβέρνηση. Αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει σύγκληση εφόλης της ύλης με τα κόμματα. Εδώ λέει ότι διαφωνεί, κύριε Λουράντο. Εμείς έχουμε διαφορετικές απόψεις. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά αντιλαμβάνεστε, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Είναι σαφές ότι πρώτον, η Νέα Δημοκρατία δεν θα ρίξει την κυβέρνηση Παπαδήμου για ζητήματα τα οποία δεν άπτονται τη συστατική τη αρχή. Είναι σαφές αυτό εδώ. Και δεύτερον, είναι σαφές επίσης και το γνωρίζει νομίζω ο κύριος Λουράντος και το ξαναλέμε σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική προσέγγιση την οποία θα την κάνει πράξη η κυβέρνηση Σαμαρά. Ναι, αλλά ο κύριος Λουράντος λέει το αποτέλεσμα μετράει. Η μείωση, κύριε Λουράντο, εκτός αυτών που λέμε εδώ, είναι και μια επιταγή της Τρόικας. Εγώ αυτό κατάλαβα τον Υπουργό. Σου λέει το απαιτεί η Τρόικα. Να μειωθεί το κέρδος σας. Δεν άκουσα στο τέλος τι είπε ο Υπουργός. Ναι. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είπε το εξής, ότι η μείωση ποσοστού κέρδους μέχρι 15%. Αυτό μπορεί να γίνει και με διαφόρους τρόπους και μπορώ να σας πω ότι σήμερα έχει γίνει με πολύ περισσότερους τρόπους. Συμφωνώ. Για τον εξής λόγο. Εγώ συμφωνώ. Ότι όταν σήμερα ζητάνε οι εταιρείες μετρητής τα λεφτά, όταν εμείς δηλαδή υποχρεούμεθα να καθυστερούμε τόσο πολύ να παίρνουμε τα χρήματά μας, όταν πληρώνουμε φόρους, όταν θα πληρώσουμε τώρα τον Ιανουάριο, σκεφτείτε το κάτι, τώρα τον Ιανουάριο, 15 Ιανουαρίου, θα κληθούμε να πληρώσουμε υποχρεωτικά ΦΠΑ για Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, που κανένα ταμείο δεν μας έχει πληρώσει. Κανένα. Συνεπώς, θα πρέπει να πάμε στις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν μας χορηγούν πλέον δάνεια, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει το φαρμακείο είναι το πρώτο σε επισφάλεια επάγγελμα στην Ελλάδα. Εσείς θα κόψετε, κύριε Λουράντο, την πίστοση σε όλα τα ταμεία ή μόνο σε αυτά που δεν πληρώνουν? Όχι, θα σας πω κάτι. Να γίνει κατανοητό. Ναι. Δεν τα έχουμε χωρίσει σε καλά ταμεία και κακά ταμεία. Ναι. Απλώς λέμε το εξής. Έχουμε έρθει σε μια ασφυξία άνευ προηγουμένου. Τα κατασχετήρια καθημερινά φτάνουν στο σύλλογο.